Φέρι. Πάμε, καταγωμένου του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Δανιήλ του Εξιωτίου και Φιλοθέου του Εξκλατένης και πάντων των εν τρίκη διαλαμψάντων Αγίων, ον την σύναξην χαρμοσύνος εορτάζομεν εν ύμνης και οδές πνευματικές και πάντων σου των Αγίων. Εφρόσδε σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών και σώσον τα ψυχάσιμων ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Maria.
Ιάκης Φιλίους, άνδρας Χορτάσας, τον Ήλον και το Έλεον και πλήθυνον αυτά, εν την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εκτόχευσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ο κελά το θύσονται παντός αγαθού. Σεβασμιότατε και πεφιλημένε Μητροπολίτα Τρίκης και Σταγών, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, εγώ θα ήθελα να σας εκφράσω απείρους ευχαριστίας για αυτήν την μοναδική εμπειρία και ευλογία που μου χαρίσατε και εις εμέ των ταπεινών και ανάξεων αλλά και την συνοδεία μου να ευρίσκομαι σήμερα εις αυτήν την ηρωοτόκον και αγιοτόκον γη της Θεσσαλίας, την εύαδρον πόλη των Τρικάλων, την Περιάκουστον και να απολαμβάνω της χάριτος του ζωοδόχου Κυρίου μας, η οποία απτεί, ζώσα, εναργεστάτη, δια των τιμίων λειψάνων των εν τρίκη διαλαμψάντων Αγίων, παρίσταται ενώπιον ημών πάντων. Το ανίστακτο ποιμαντικό σας ενδιαφέρον, σεβασμιότατε, η παφλάζουσα από αγάπη αρχιερατική καρδία σας, η ευγένεια και το ήθος σας το αδαμάντινο, πύργωσαν αυτή την χαριτωμένη εορτή στις αυγές αυτού του μηνός, του Οκτωβρίου, για να καταδειχθεί το μέγεθος της αληθείας, για να υψωθεί πράγματι ανθρώπινη οντολογία, για να στυλιτευθεί ο βοσκηματώδης βίος, η ανεπάρκεια των ανθρωπίνων κατασκευών και πραγμάτων. Διότι με τη σοφία που σας πλημμύρισε ο Θεός, σεβασμιότατε, κατανοήσατε πόσο πολυσήμαντο γεγονός είναι για την πορεία του ανθρωπίνου προσώπου η εν Χριστωσής και η θέωσης. Αυτά που οι Άγιοι μας προσφέρουν μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας εξαγγέλουν καθημερινά το καινούριο, το πολύ καινούριο που περιμένει ο κόσμος και που δεν είναι άλλο από την πρόσκληση του Κυρίου της ζωής να παρακαθίσουμε όλοι στο δείπνο της αγάπης Του και στην κοινωνία της αγιότητός Του. Έβησαν επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Κατενόησαν τον προορισμό του ανθρώπου που δεν είναι ο βοσκηματώδης βίος, των εστίκτων, των αντινομιών και των προσκαίρων κατασκευών. Και γι' αυτό έγιναν εν Χριστή και εν Θεή και βίωσαν αυτό το θαύμα της αιωνιότητος. Γιατί και να γινόμεθα εμείς ναοί του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό επέτυχαν οι Άγιοι. Η ναοδομία λοιπόν του ανθρωπίνου προσώπου προβάλλεται. Να είστε πάντοτε μέντορας και ποδηγέτης του λαού του Θεού, διότι αποδεικνύεστε ποιμήν αδαπάνητος, γνήσιος διάδοχος των Αγίων Βυσαρίωνος και Οικουμενίου και βέβαια ένας αληθής οδοδείκτης προς ουρανών. Ήσαν τα έτη ημών, όλβια και πανεφρόσινα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντας. Θεός μεγάσον.